Η πολιτική μας ηγέτες είναι σπουδαρχίδιδες. Ανοίξτε λεξικά σπουδαρχίδι. Μην αρχίσουμε να βάζουμε αστερίσκους τώρα και χωρίζουμε κανένα, τα συνθετικά. Κανένα αστερίσκο. Ναι. Σπουδαρχίδης είναι αυτός που με κάθε τρόπο επιδιώκει την αναρρίχηση στην εξουσία. Ευτυχώς που μας έκαμε την ετυμολογία, διότι επανικοβλήθηκα λίγο. Άρα ο σπουδαρχίδης προέρχεται από τη λέξη σπουδή και αρχή. Άρα βιασύνη και αξίωμα. Όχι να το ξεκαθαρίσουμε, διότι να το δει κανένα σπουδαρχίδης πολιτικός, και να μας εξειδικεύσει. Ναι, αρκετά μας εμπρίσαν τα σπουδαρχίδια μας. Αλλά φταίει ο κύριος Χαραλαμπίδης που χρησιμοποιεί τις λέξεις. Ακούσαμε ότι το ξυπαστήκαμε. Άρα και ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει σπουδαρχίδης. Εμείς στείλαμε το σπουδαρχή, τον Παναή μας έξω, με τη στήριξη της ISOMAT από την εταιρεία Χατζηγιάννης, για να ρωτήσει. Τι σημαίνει η λέξη σπουδαρχίδης? Σπουδαρχίδης. Κάποιος που έχει σπουδάσει κάτι, ας πούμε, κάτι περίεργο. Κοίταξε, σπουδές και... Και αρχή. Και αρχή. Ακριβώς. Άρα. Είναι στην αρχή των σπουδών του, ξέρω εγώ. Τι σημαίνει η λέξη σπουδαρχίδης? Σπουδαρχίδης. Ακούσα στα μωρά σας να χαρείτε. Μα δεν ξέρω αυτή τη λέξη, δεν είναι. Σπούδασε κάτι περίεργο του, το έκαμε κάτι περίεργο στη ζωή του. Μάλλον πρέπει να είναι έτσι. Σπουδαρχίδης. Δεν το ξέρω. Σπουδαρχίδης είναι αυτός που ψάχνει τα κοινωνικά αξιώματα, είναι αυτός που ψάχνει με κάθε τρόπο την καταξίωση. Ωραία. Σπουδαρχίδης. 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 Έχετε τις σπουδές. Γιατί νομίζω να έχει να κάνει με σπουδές. Ωχ, και τι, με τι έχει να κάνει? Δεν ξέρω, ίσως να ξέρεις καλύτερα. Πάντως εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι σπουδαρχίδες και ποιοι όχι. Ξέρω μόνο ότι είναι όλοι μανικωμένοι του Καφκά.